είμαι ο Γιώργος Λουλούδης, είμαι ζωγράφος. Αυτό είναι το ατελιέ μου, το φυσικό μου περιβάλλον. Πότε ξεκίνησα να ζωγραφίζω? Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία. Με οδήγησε η περιέργεια του κόσμου γύρω μου να τον καταλαβαίνω, να τον αποτυπώνω και να βλέπω τα όρια του. Τι επιρροές είχα? Στο σπίτι δεν έλειπε το εικαστικό, το καλλιτεχνικό στοιχείο. Είχα ένα μεγαλύτερο αδερφό που ήταν καλός σχεδιαστής. Είχα ένα θείο ο οποίος ήταν ζωγράφος και εκεί πήρα και τα πρώτα μου μαθήματα. Στην πόλη του Βόλου όπου μεγάλωσα ήμουνα στο πλευρό του και σιγά σιγά έμαθα να μαθαίνω το χρώμα, το σχέδιο και την αντίληψη που χρειάζεται για τη ζωγραφική. Τι υλικά χρησιμοποιώ? Χρησιμοποιώ λάδι σε ακαμβά. Είναι μεικτή τεχνική, μπορεί να είναι γυψογάζα ή απλή γάζα. Χρησιμοποιώ διάφορα οικοδομικά υλικά όπως ακριλικό στόκο ή τσιμεντόσχονη για να μου δώσουν τις ποιότητες που θέλω. Εδώ βλέπουμε ένα έργο που είναι σημείο αναφοράς για μεγάλο μέρος της δουλειάς μου. Είναι μια σπουδή πάνω στο ανθρώπινο σώμα, στη σάρκα, στο τραύμα, στη ζωή, στο θάνατο. Όλα αυτά είναι στοιχεία που μεταφέρω και στα κτίρια και σε οτιδήποτε ζωγραφίζω τώρα. Δίνω στο κτίριο μία οργανική δομή εκτός κανάβου σαν ένα ζωντανός οργανισμός με σάρκα, με οστά, να ζωντανεύει, να μην είναι ένα τσιμεντένιο κουτί. Ενώ πριν μιλήσαμε για την οργανική δομή ενός κτιρίου, εδώ βλέπουμε τον εσωτερικό κόσμο ενός κτίριου, όπως θα βλέπουμε και σε ένα πορτρέτο, τι κρύβεται πίσω από την εξωτερική εμφάνιση. Όλα ξεκινάνε από μία ιδέα που παραμένω πιστός σε αυτό και δουλεύω πάνω στο έργο, αλλά δίνω και τη δυνατότητα στο έργο να μεταξιδέψει και σε άλλα μονοπάτια. Μέσα σε αυτό το χρωματικό χάος κρύβεται μία ισορροπία και πιστεύω πως όλοι μπορούν να ζωγραφίσουν αρκεί να βρουν το σωστό μονοπάτι.